Ερμιόν Σαπουνάκη, στις αρχές του Απριλίου. Ξεκίνησε έτσι ένα ταξίδι μεγάλο, διήρκησε περίπου 20 μέρες. Από την Ζάκρο μέχρι και την Κίσα μου, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, το Ε4. Μάλιστα, Ερμιόν λοιπόν Σαπουνάκη, είχαμε συνδεθεί, της είχαμε ευχηθεί καλή επιτυχία. Πάμε να τη συναντήσουμε τώρα, να τα ξαναπούμε και να της πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο λοιπόν και να την καλησπερίσουμε και χρόνια πολλά βέβαια. Ερμιόνη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, τι κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Βέβαια, να σε... Βέβαια, σε ακούμε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για πες μας λίγο, πώς ένιωσες που ολοκλήρωσες με επιτυχία τον αρχικό σχεδιασμό σου? Πολύ χαρούμενη. Είχα και μια πολύ όμορφη υποδοχή στην Κίσα μου. Από φίλους, φίλες, γνωστούς και κάποια άτομα από το Δήμο. Και τους ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Γενικά... Ήταν μια πολύ όμορφη υποδοχή. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Για πες μας λίγο την εμπειρία σου και όλα όσα βίωσες. Κοιτάξτε, ήταν δύσκολο, αλλά είχα... ήξερα περίπου τι δυσκολίες θα συναντήσω. Δηλαδή, αρχικά ήταν δύσκολο στην αρχή το βάρος στην πλάτη, το οποίο μετά από κάποιες μέρες συνηθίζεται και επίσης οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες στη δική μου περίπτωση ήταν αρκετά καλές, δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι έκανε ούτε κρύο ιδιαίτερο, ούτε ζέστη. Οπότε σε αυτό το κομμάτι ήμουν πολύ τυχερή με τον καιρό, δεν έβρεξε κιόλας. Ναι. Γενικά θεωρώ ότι ήμουν προετοιμασμένη για τις όποιες δυσκολίες συνάντησα και γι' αυτό δεν είχα και... ιδιαίτερο πρόβλημα κάπου. Ερμιόνη, το μονοπάτι Ε4 εντάσσεται σε ένα γενικότερο ευρωπαϊκό δίκτυο μονοπατιών? Από όσο ξέρω, το μονοπάτι το Ε4 διασχίζει διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Είναι από τα πιο γνωστά, αν όχι το πιο γνωστό μονοπάτι για Ευρώπη τουλάχιστον. Δεν ξέρω για περαιτέρω. Χρειάζεται προπόνηση και προσπάθεια να έχει προηγηθεί προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα. Σίγουρα χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση και προπόνηση, αρκετό περπάτημα χρειάζεται πιο πριν, σίγουρα, βοηθάει πολύ. Και υπομονή. Μάλιστα. Θέλει και υπομονή. Τρόπο την Ερμιόνη αυτές τις 20 σχεδόν μέρες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου κράτησαν παρέα με το δικό τους τρόπο, οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ξεκίνησε να είναι ατομική η προσπάθεια, αλλά συλλογικά καταφέρατε να την ολοκληρώσετε. Ακριβώς, ναι. Και τα άτομα που ήρθαν κάποιες μέρες και με συνόδευσαν και μου έκαναν παρέα, αλλά και μέσα από τα μηνύματα και τα σχόλια από τα social media, μου έδινε πολύ θάρρος αυτό και μάλιστα, με βοήθησε. Ερμιόνη, επόμενος στόχος, το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, συνέντευξη μας παραχώρησες. Ολοκληρώνεις αυτό το εγχείρημα, διασχίζεις την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη. Το μυαλό σου πλέον που ταξιδεύει? Πλέον το μυαλό μου ταξιδεύει στη θάλασσα, γιατί πλησιάζει σεζόν και ετοιμαζόμαστε. Ναι. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν διασχίσαμε τη μία άκρη της Κρήτης, ξεκινήσαμε και πήγαμε στην Κίσαμο. Οπότε και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι και λάτρης βέβαια της φύσης η Ερμιόνη και τη λέει το μυαλό στη θάλασσα. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ταξιδέψαμε. Αν είσαι στην Κρήτη, πολύ θα μπορούσε να είναι το μυαλό σου. Παίζει, πάμε λοιπόν να πάμε και στην θάλασσα. Λοιπόν, να την ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και μέσα από αυτή την επιτυχία στέλνει και πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα να αγαπάμε το περιβάλλον. Η αλήθεια είναι. Σωστά, Ερμιόνη, πολλά μηνύματα. Πάμε να κλείσουμε. Έπεσε λίγο η σύνδεση. Τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την επιτυχία σου. Βέβαια, βέβαια. Τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την επιτυχία σου, ποια είναι? Αυτό που
θα ήθελα να περάσω πέρα από το να βάζουμε στόχους και να προσπαθούμε να τις πραγματοποιήσουμε. Είναι να περπατάμε, να βλέπουμε τις ομορφιές που υπάρχουν γύρω μας και στην Κρήτη, γιατί πιστεύω ότι η Κρήτη είναι ένα μέρος που έχει τα πάντα, από βουνό μέχρι θάλασσα. Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά τα όμορφα γύρω μας μπορούμε να τα ανακαλύψουμε. Ερμιώνη, να είσαι καλά. Και εσύ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,